έτσι τον οριμαγδό των οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τους πάντες τους τελευταίους μήνες, έχουμε μπροστά μας όλοι μας ένα θετικό, ένα αισιόδοξο. Το καλοκαίρι που ξεκινάει, τη νέα τουριστική σεζόν, οι εκτιμήσεις είναι πολύ θετικές για το φετινό καλοκαίρι. Στη Σκόπελο τώρα πώς είναι τα πράγματα, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία και πώς είναι προετοιμασμένο το νησί για αυτή τη νέα τουριστική σεζόν που ξεκινά. Καλησπέρα σας. Η Σκόπελος καταρχήν από άποψη υποδομών και προετοιμασίας είναι πανέτοιμη. Mm-hmm. Πιο έτοιμη από κάθε άλλη φορά και πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Το ίδιο και οι επιχειρηματίες. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά αισιόδοξα και από τις κρατήσεις που υπάρχουν και από την κίνηση που υπάρχει και από κάθε άποψη. Το πρόβλημα στον τομέα αυτό, στο κομμάτι αυτό που θα αντιμετωπίσουμε πολύ έντονα, ο Μάης θα χαθεί για μας πλέον. Μάλιστα. Είναι οι αφήξεις των τουριστών από το αεροδρόμιο της Κιάθου στα νησιά. Σκόπελος και Αλόνισσος. Ναι. Μία προσπάθεια που έγινε από τα τουριστικά μας γραφεία και αναφέρθηκε χθες σε μία σύσκεψη που είχαμε οι δύο τουριστικές επιτροπές και οι δήμαρχοι, να αλλάξουν τα σλότς, να αλλάξουν οι ώρες αφήξεων κλπ. Δεν κατέστη δυνατόν, διότι οι Εγγλέζοι έχουν συνηθίσει συγκεκριμένες ώρες, πρώτον, και δεύτερον είναι αρκετά φθηνότερα τα απογευματινά δρομολόγια σε σχέση με τα πρωινά. Επομένως θα συνεχίσουν με έντονο ρυθμό να έρχονται με τα απογευματινά δρομολόγια από την Αγγλία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουν απόγευμα έως βράδυ στη Σκιάθο, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε στο έρθρο στη Σκόπελο και στην Αλόγισσο. Ναι. Είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, απασχόλησε σύσκεψη που είχατε και με τον Δήμαρχο της Αλονίσου, έτσι. Είναι τεράστιο θέμα, δεν είναι θέμα. Αφορά όλη την οικονομία των νησιών μας. Αν υπολογίσετε ότι αυτοί οι επισκέπτες, διότι εμάς οι Έλληνες έρχονται Ιούλιο-Αύγουστο, όλο το υπόλοιπο διάστημα από τους 5 μήνες είναι οι ξένοι τουρίστες από το αεροδρόμιο, κυρίως στη Σκιάθο. Mm-hmm. Αν υπολογίσει λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται για 7 μέρες και τη μία από τις 7 μέρες την περνάνε στη Σκιάθο υποχρεωτικά, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε μία απώλεια συνολικού εισοδήματος και επιχειρήσεις και ο Δήμος και όλοι οι οργανισμοί της τάξης των 15%. Και από την άλλη μεριά έχουμε μία δυσαρέσκεια, διότι κανείς δεν ενημερώνει ότι το βράδυ θα μείνουν, γιατί όταν τους ενημερώσουν δεν θα έρθουν προφανώς. Να χάσουν μία από τις 6, από τις 7 μέρες στο αεροδρόμιο και σε ένα οποιοδήποτε δωμάτιο να διανυκτερεύσουν και αν βρούνε, διότι το καλοκαίρι εγώ αμφιβάλλω αν θα βρίσκουν δωμάτια να τους βάζουν. Και υπάρχει και επίσης μία αναξιοπιστία των επιχειρήσεών μας έναντι των συμβολέων που κάνουν. Ναι. Διότι δεν τους λέει κανείς ότι θα μείνετε μία μέρα Σκιάθο και 6 Σκόπελο. Τους μιλάνε για 6 μέρες Σκόπελο ή 7 μέρες Σκόπελο ή 7 μέρες Αλόνισσο. Όταν λοιπόν τη μία μέρα την περνάνε στην Σκιάθο και μάλιστα χωρίς να το γνωρίζουν, διότι οι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε μία περιοχή και να μείνουν και να τη γνωρίσουν και να κάνουν πάνια, εξάλλου δεν είναι διακοπές ενός μηνός. Σωστό. Αυτό οδηγεί σε ακυρώσεις και σε χάσιμο αγορών. Μάλιστα. Τι αποφασίσατε τελικά, πού μπορέσατε να... Αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να μας πει ένα ναι ή ένα όχι στην κατανόηση που έδειξε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μόνο κατανόηση. Ναι. Δηλαδή να επιδοτηθεί μια ενδοσποραδική συγκοινωνία, ναι, η οποία ανακαλύπτει τουλάχιστον τις βραδινές αφήξεις, διότι δεν μπορούμε να πούμε... Την υπόλοιπη μέρα έχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία και πάρα πολλά πλοία κλπ. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς συμβαίνει αυτό που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Είναι βέβαια ένα θέμα που δεν απασχόλησε μια σύσκεψή σας χθες. Δεν σας ακούω καθόλου. Είναι ένα ζήτημα που δεν απασχόλησε μόνο μια σύσκεψη που έγινε χθες. Είναι ένα αίτημα που μετεπιτάσσεως θέτεται τα τελευταία χρόνια και εσείς και η Αλόνισσος. 2 χρόνια το θέτουμε το ζήτημα αυτό. Την πρώτη χρονιά είχαμε κάνει το αίτημα καθυστερημένα αφού είχαν βγει επιδοτήσεις. Την δεύτερη χρονιά υπήρχε ο COVID και όλες αυτές οι δυσκολίες, δεν υπήρχε δυνατότητα. Τώρα επί της ουσίας έπρεπε να είχε λυθεί το ζήτημα αυτό. Και πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπιστούμε θετικά.
Επομένως, θα θέλετε να προγραμματίσετε μια κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να ζητήσετε ένα ναι ή ένα όχι, ώστε να ξέρετε πώς θα προχωρήσετε. Όχι, υπάρχει διάφορα. Δεν θα δύο συναντήσεις, απαιτείται ένα ξεκάθαρο ναι ή όχι. Αυτό αποφασίστηκε. Στον ομόφωνα. Ναι, με ποιο τρόπο. Μία απάντηση στο αίτημά μας που έγινε πάλι γραπτός, ναι ή όχι. Μάλιστα, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις, από ό,τι λένε επιχειρηματίες δηλαδή, οι ίδιοι. Μέσα στο καλοκαίρι. Μιλάμε για από χέρι 15% μείον, από χέρι. Εκτός από όλα τα άλλα. Δυσφήμιση, κατάργηση συμβολέων. Αυτή τη στιγμή οι ντόπιοι επιχειρηματίες αδυνατούν να κλείσουν συμβόλαια για το 23 και το 24, διότι ξέρετε τα συμβόλαια κλείνονται 2 χρόνια πριν. Αδυνατούν με αυτές τις προϋποθέσεις. Έρχονται οι τουριστικοί πράκτορες και λένε να κλείσουμε συμβόλαια για ποιο λόγο. Εσείς μας κλείνετε συμβόλαια για σκόπελο και εμείς μία μέρα, δηλαδή το 15% της παραμονής, το βγάζουμε αλλού. Και μάλιστα δεν το κάνουν διακοπές. Κακήν κακός. Με κλειστές τις βαλίτσες, τις έχουν δίπλα τους, τις φυλάνε με το τις κλέψουν, κάθονται στο παγκάκι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άσχημες πολλοί συνθήκες που περιγράφετε. Θα θέσετε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στον αρμόδιο υπουργό και αμέσως μετά θα δούμε κινητοποιήσεις? Ναι, εντάξει, τι χρονικό. Άμεσα αυτό πρέπει να γίνει. Αν δούμε ότι σε 1-2 εβδομάδες δεν έχουμε απάντηση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σαν να συνεδριάσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιθώρια εβδομάδων. Ημερών περιθώρια υπάρχουν. Ημερών περιθώρια. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα παρακολουθούμε και εμείς μαζί σας το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.